Ο κύριος Δίνος Ροδόπουλος, πρόεδρος του ΙΕΚ ΕΚΜΗ και του Μητροπολιτικού Κολεγίου. Κύριε Ροδόπουλε, καλημέρα σας. Καλημέρα κύριε Πορτοσάλτε. Σε μια πρόσφατη συζήτησή μας εδώ με τον κύριο Βασίλη Κοντογιαννόπουλο, έναν από τους πολιτικούς που πάλεψαν το θέμα εκπαίδευσης στην Ελλάδα τα προηγούμενα χρόνια, επαναλήθηκε κάτι το οποίο προσφάτως έτσι υπόθηκε, αλλά θα ήθελα να ακούσω και τη δική σας γνώμη. Ότι τα τελευταία χρόνια έχουν πενταπλασιαστεί εκείνοι οι σπουδαστές και οι σπουδάστριες, μάλλον πτυχιούχοι ανωτάτων πανεπιστημίων, που επιστρέφουν για σπουδές σε κάποιο ΙΕΚ, είτε δημόσιο είτε ιδιωτικό, προκειμένου να βρουν εργασία στη συνέχεια, έχοντας πτυχίο ανώτατης εκπαίδευσης. Λοιπόν, είναι έτσι όπως το λέτε, αλλά κάνουμε μία συμφωνία. Επειδή η εκπαίδευση σήμερα, η παιδεία, είχε την τιμητική της στην εκπομπή και συνεχίζεται με μένα και σας ευχαριστώ θερμά, θα ήθελα λοιπόν, επειδή έχουμε λίγο χρόνο, να μιλήσουμε σήμερα είτε για τα κολέγια είτε για τα ΙΕΚ. Γιατί και τα δύο μάλλον θα είναι αδύνατο να τα πιάσουμε. Και μιας και ασχοληθήκατε και αναφέρετε τον κύριο Κοντογιαννόπουλο, που είχα τη χαρά να τον ακούσω και να καταγράψω αυτά που είπε, τα οποία είναι έτσι ακριβώς και απορρέουν από έρευνα που έκανε το Ινστιτούτο της ΓΕΣΕ και διέγνωσε, διαπίστωσε και κατέγραψε αυτό το πραγματικό γεγονός, ότι ένα μεγάλο ποσοστό, γύρω στο 24% από φοιτητών πανεπιστημιακών σχολών επιστρέφουν στην κατάρτιση για να πάρουν κάποιες εξειδικεύσεις για να βρουν δουλειά. Και να σας πω και κάτι, και γιατί όχι, σε τελευταία ανάλυση βλέπετε ότι στην Ευρώπη η κατάρτιση, η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, που έχει την τιμητική της σε σχέση με εμάς, έχει περίπου ένα ποσοστό γύρω στο 50% που οι νέοι άνθρωποι, άνδρες και γυναίκες, δρομολογούν τη ζωή τους μέσα, εννοώ την επαγγελματική τους ζωή, μέσα από την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση. Στην Ελλάδα δεν συμβαίνει αυτό, διότι η κοινωνία μας επιτρέπει ότι κάποιος, για να έχει μια καταξίωση επαγγελματική, κοινωνική και οικονομική, πρέπει ντε και καλά να περάσει από τις θύρες των πανεπιστημιακών σχολών στην Ελλάδα ή στην Αλλοδαπή ή στα κολέγια. Και έχουμε παραμελήσει για πολλά χρόνια την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση. Αυτό είναι, θα έλεγα, ένα λάθος που έχει γίνει για πάρα πολλά χρόνια. Αρχίζει όμως κάτι να αλλάζει, αλλάζει κάτι και με τον νόμο που ψηφίστηκε το Δεκέμβρη και με τις παρεμβάσεις των ευρωπαϊκών οργάνων και με την αλλαγή λογικής. Και παράδειγμα τώρα, εγώ έχω συγκεκριμένα παραδείγματα στην ΑΚΜΗ που έχουμε ίσως ένα μεγάλο αριθμό νέων ανθρώπων οι οποίοι επιστρέφουν από τα πανεπιστήμια και γυρίζουν να κάνουν 2 χρόνια σπουδές σε ειδικότητες, βεβαίως, που είναι, για παράδειγμα, marketing, όλες αυτές οι ειδικότητες της οικονομίας, αλλά ιδιαιτέρως στα μέσα μαζικής επικοινωνίας, έστω και αν η αγορά αυτή είναι πιεσμένη λόγω της ανεργίας. Είναι εμέσως πλην σαφώς, είναι μια καταξίωση της κατάρτισης να δέχεται αποφύτους πανεπιστημιακών σχολών να συμπλέουν με τους αποφύτους λυκείου, και βεβαίως αυτοί, επειδή έχουν και άλλες εικόνες, άλλες εμπειρίες, άλλες γνώσεις, βγαίνουν στην αγορά πιο ισχυροί από τους υπόλοιπους. Και αυτό το βλέπουμε, κατεγράφει δε και από ένα ανεξάρτητο όργανο, που αν είχαμε κάνει εμείς μια έρευνα και βγαίναμε στην αγορά και λέγαμε ότι η απόφοιτη ή ένα ποσοστό των αποφύτων πηγαίνει ή επιστρέφει στην επαγγελματική κατάρτιση, νομίζω ότι δεν θα γινόταν και τόσο πιστευτό. Όταν όμως ένα όργανο όπως είναι το Ινστιτούτο Μελέτης και της Εργασίας της ΓΕΣΕ και καταγράφει αυτή την έρευνα μετά από ένα χρονικό διάστημα ερεύνης, αυτό δίνει μια αυθεντικότητα
σε αυτή την έρευνα. Αλλά κάνει και κάτι ακόμη μπορεί να κάνετε εσείς ως ιδιωτικός οργανισμός και ευέλικτος, κύριε Ροδόπουλε, ότι βλέποντας το επίπεδο σπουδών να προσαρμοστείτε στα δεδομένα της αγοράς, είτε μέσω της κατάρτισης αλλά και μέσω του Μητροπολιτικού Κολεγίου που δίνει την ανώτατη εκπαίδευση. Ας αφήσουμε εκεί, μπορούσατε, κάντε μου τη χάρη και δεσμευτείτε στον αέρα ότι μια άλλη φορά θα μιλήσουμε και για τα κολέγια. Ναι. Να μην τα μπλέξουμε και να πούμε, μιας και τελείωσαν και οι πανελλαδικές εξετάσεις αυτές τις μέρες, τα νέα παιδιά έχουν τη δυνατότητα να πάνε στα ελληνικά πανεπιστήμια, στα δημόσια, αλλά παράλληλα, για να μην απογοητεύονται από τα αποτελέσματα ή πώς έχουν γράψει κλπ. Υπάρχουν κι άλλοι τρόποι που μπορούν να βρουν κάποια επαγγελματική διέξοδο. Υπάρχουν τα δημόσια ΙΕΚ, υπάρχουν τα ιδιωτικά ΙΕΚ, υπάρχουν τα ιδιωτικά κολέγια τα οποία προσφέρουν πανεπιστημιακές σπουδές σε συνεργασία με ξένα ιδρύματα. Γιατί το λέω αυτό, διότι σήμερα, φέτος, ίσως είναι πάρα πολύ δύσκολο για τους νέους ανθρώπους να μεταβούν στο εξωτερικό και να σπουδάσουν σε ξένα πανεπιστήμια. Ίσως η λογική του να σπουδάσει στην Ελλάδα παίρνοντας ένα πτυχίο, και αναφέρομαι στα κολέγια, είναι εφικτό, και υπάρχει και η άλλη λύση, το δημόσιο ΙΕΚ, αλλά και τα ιδιωτικά. Πολλά από τα ιδιωτικά ΙΕΚ είναι υψηλών προδιαγραφών, και αυτό τουλάχιστον πρέπει να το πούμε. Αλλά μία παρένεση στους γονείς και στα παιδιά. Πριν να εγγραφούν, ας ψάχνονται να δουν αν το συγκεκριμένο ΙΕΚ, αν είναι ιδιωτικό, τι τους προσφέρει. Από τις εγκαταστάσεις μέχρι την ποιότητα των παρεχόμενων σπουδών. Έτσι, ακριβώς. Ναι. Αν και οι σπουδές λίγο πολύ είναι δεδομένες για όλα τα ΙΕΚ, δημόσια και ιδιωτικά. Το θέμα είναι τι επιπλέον προσφέρει κάθε ιδιωτικό ΙΕΚ στους σπουδαστές του. Τι εγκαταστάσεις, τι εκπαιδευτικό προσωπικό, τι πρόσβαση έχει στην αγορά εργασίας. Λέω ότι υπάρχει κάποιο σοβαρό γραφείο έβρεσης ή γραφείο σταδιοδρομίας για τους αποθήκες. Αυτό, ενδιαφερόμενος να το ξέρει εκ των προτέρων, παρέχεται ως πληροφορία αυτό εκ των προτέρων. Βεβαίως, μα πρέπει να παρέχεται. Γι' αυτό λέω, να ψάχνονται οι νέοι και οι γονείς τους πριν να εγγραφούν. Μάλιστα. Λοιπόν, συνεχίζουμε με το θέμα κολεγίων πάντως σε μια επόμενη μας συνάντηση, κύριε Ροδόπουλε. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας.